ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέχεια. Καλημερίζω τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο Ηράκλειο, τον κύριο Κλαράκη. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, ομάδα Αχτσιόγλου, άνοιξαν την πόρτα εξόδου. Σας δίνω πρωτοσέλιδα εφημερίδων για σήμερα. Μετά και την συνεδρίασή τους, έτσι. Η απόδραση των 6-6. Έξοδο από το ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν η Έφη Αχτσιόγλου και η παρέα της. Η θυελώδης διαδικτυακή συνεδρίαση, οι βαριές κουβέντες, τα απρόπτα και οι μεγάλες εκπλήξεις. Από την εφημερίδα των συντακτών, με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, οι 6-6 στένεψαν τα περάσματα. Έτσι, μεταξύ άλλων, για να ξέρετε με τι γράφετε και σήμερα. Τελικά αυτά που λέγατε, μάλλον περί ενότητας, περί του δεύτερης σκέψης, κύριε Κλαράκη, μάλλον δεν πέρασε αυτό το μήνυμα. Από εδώ και πέρα θα σας αναλαμβάνει και την πολιτική του ευθύνη και την πολιτική επιλογή που θα κάνει, βέβαια. Είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, είμαστε ένα κόμμα που κυβέρνηση, ένα κόμμα που είναι εξωματική αντιπολίτευση και ένα κόμμα που φιλοδοξεί με δουλειά και πολιτικό σύνδεσμο να κυβερνήσει. Όλοι λοιπόν που συμμετέχουμε σε αυτό το πολιτικό φορέα. Κόμμα που φιλοδοξεί να ξανακυβερνήσει με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει. Δεν ξέρουμε τελικά με πόσους θα μείνει ο νέος πρόεδρος ο Κασελάκης. Θα μου πείτε ναι, ψηφίστηκε από τη βάση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε ακούσει. Αλλά δεν είναι και μια πολύ υπέρμετρη αισιοδοξία αυτή? Επιτρέψτε μου, από τη στιγμή που το πολιτικό σκηνικό μέχρι τον. Μέχρι τις εκλογές που προήγαν των εθνικών μας έχει τάξει τη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης, παρά τη μεγάλη υποχώρηση των ποσοστών, να θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ένα μεγάλο προοδευτικό κόμμα και ότι αυτό το ρόλο μπορεί να το διαδραματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Παρά τα προβλήματα, παρά τις δύσκολες εξελίξεις, που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κλείσει αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων των εσωκομματικών εντάσεων και ο καθένας να λάβει την πολιτική του ευθύνη, το ξαναλέω, για τον δρόμο που θα χαράξει και θα ακολουθήσει. Η ενότητα σφυριλατείται επί τη βάση πολιτικών και όχι επί τη βάση προσώπων, θεωρώ. Αν λοιπόν υπήρχε μια πολιτική κουβέντα, θα μπορούσε να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Από εκεί και πέρα δεν έχουν δραστηριοποιηθεί αποφάσεις εχθές το βράδυ από την ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου. Η τάση που υπάρχει και που βλέπουμε και στα μέσα ενημέρωσης από τις διαρροές είναι αυτή που μόλις είπατε, δεν την αμφισβητώ. Μένει να δούμε αν θα το πράξουν. Εκτιμώ όμως ότι πρέπει να υπάρχουν καθαρές κουβέντες και καθαρές αποφάσεις και αυτό να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, διότι αυτή η εκκρεμότητα είναι αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Να αυτό... μείνουν, όσοι δεν επιθυμούν να παραμείνουν για τους δικούς τους λόγους, ας αποχωρήσουν. Ναι, αλλά όσοι ξέρετε, είπατε από μόνο σας αυτό που νομίζω λέει ο περισσότερος κόσμος, ή ακόμα και οι διαφωνούντες ή οι μη διαφωνούντες, ότι αν υπήρχε μια πολιτική κουβέντα, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Εδώ πάτε σε μια, ή έχει πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πάτε δεν έχει να κάνει με το δικό σας το πρόσωπο. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχετε μπει σε ένα εμφύλιο πόλεμο μεταξύ προσώπων τάσεων, χωρίς να υπάρχουν πολιτικές κουβέντες, και είδατε πώς αποτυπώνεται αυτό. Ακόμα εγώ θα σας πω και λάθος να είναι, αλλά είδατε πώς αποτυπώνεται. Πήρε το προβάδισμα το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι δεν μας αφορά ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνει και δεν τον αφορά. Ο καθένας κοιτάζει το δικό, τη δική του την πλευρά. Αλλά περνάει αυτό το μήνυμα. Εμάς από εδώ και κάτω ο στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε εμείς τη χώρα και όχι η Νέα Δημοκρατία. Να είμαστε εμείς η αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Αφήσατε στην άκρη τα προβλήματα του κόσμου. Κοιτάξτε, αφού θεωρείται λογικό το ΠΑΣΟΚ του 16% να έχει φιλοδοξία και κυβέρνηση, φαντάζομαι ότι είναι λογικό και το ΣΥΤΟ του 14,5% να έχει την ίδια φιλοδοξία. Ο οποίος θα μάθει και δεύτερο κόμμα την τελευταία δεκαετία και σε κάποια δημοσκόπηση, σε 2-3 δημοσκόπησεις που έγιναν σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, που δεν είμαστε ελκυστικό κόμμα, που υπάρχει μια εσωκομματική κατάσταση που δεν βοηθάει το κόμμα να ανατάξει, να βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Εγώ εκτιμώ ότι μια αξιόπιστη μέτρηση θα γίνει όταν έχει κατακάτσει ο κουνιαχτός όλων αυτών των εντάσσεων και θα αρχίσει να παράγεται πολιτική και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, προφανώς οι διεργασίες δεν είναι εύκολες. Νομίζω ότι μετά την εκλογή του Προέδρου δεν υπήρξε η απαιτούμενη ψυχραιμία για να του δοθεί ο απαιτούμενος πολιτικός χρόνος για να παράξει πολιτική και ατζέντα και επί τη βάση αυτής να κρυθεί πλέον
μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο, δεν λέω σε ένα χρόνο, μέσα σε ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο. Από την πρώτη στιγμή υπήρξαν αμφισβητήσεις, υπήρξαν συγκεκριμένα πρόσωπα που οδηγήθηκαν με το ερώτημα της διαγραφής στην Επιτροπή Διοντολογίας για πολύ συγκεκριμένα και βαριά πράγματα που είπαν, σε κανένα κόμμα, κανείς πρόεδρος δεν καταδεχόταν. Και όλο αυτό το πράγμα έχει κλιμακωθεί. Η κουβέντα για την πολιτική όμως θα μπορούσε να γίνει, γιατί ο πρόεδρος πολλές φορές έδειξε τη διάθεσή του προς την ομάδα της Θέσης Αξιόγλου να υπάρξει συνεννόηση και να βρεθούν πολιτικές γέφυρες επικοινωνίας και συζήτησης. Ναι, αλλά η πολιτική κουβέντα έχει να κάνει. Μισό λεπτό, ξεκαθαρίστε μου κάτι. Η πολιτική κουβέντα, ή εξηγήστε μου να το πω διαφορετικά. Η πολιτική κουβέντα έχει να κάνει με την πρόταση που καταθέτει ο πρόεδρος προς την Αξιόγλου, προς τον Τσακαλώτο, προς όλους τέλος πάντων τους διαφωνούντες. Ή η πολιτική κουβέντα έχει να κάνει με την ουσία της πολιτικής που πρέπει να ασκείται απέναντι σε αυτά τα οποία γίνονται, αποφασίζονται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για τους Έλληνες και απέναντι στα προβλήματα υποστηρικτικά που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Μα ακριβώς αυτό που λέτε, λέω και εγώ, ότι κάλεσε όλες τις ομάδες και κυρίως την ομάδα της Αξιόγλου να καθίσουμε σε ένα τραπέζι για να συζητήσουμε για τα προβλήματα και να βρεθούν κοινές συνισταμένες στην πολιτική που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στα όργανα, στο συνέδριο όμως που θα ακολουθήσει και μέσα από τις διαδικασίες μας. Αυτό δεν έχει να κάνει με εσωκομματικό παιχνίδι, έχει να κάνει με το πώς θα παραχθεί πολιτική. Για να παραχθεί πολιτική πρέπει να υπάρξει ενότητα. Ζήτησε λοιπόν ο πρόεδρος από την ομάδα της Αξιόγλου, τα στελέχη, που είναι πολλά από αυτά είναι πολύ αξιόλογα, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βρούμε τον κοινό πολιτικό τόπο για να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και να παράξουμε πολιτική. Ή να σα το πω ανάποδα. Ο πρόεδρος έκανε αυτή την κίνηση ζητώντας ενότητα, συμπόρευση και συμβίωση επί τη βάση ενός πολιτικού σχεδίου. Η απέναντι πλευρά τι ακριβώς πράττει. Δεν έχει ευθύνες ο νέος πρόεδρος. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Έχουν αναλυθεί οι ευθύνες που πάρουν το καλοκαίρι και μετά για την μεγάλη εκλογική ήττα, γιατί κάποιοι επέλεξαν να μην πάνε πόρτα σε συνέδριο αλλά απευθείας σε εκλογή πρόεδρου? Έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους οι άνθρωποι που ήταν η ηγετική ομάδα του Αλέξη Τσίπρα για την καθίδρυση των ποσοστών? Ζητάμε ευθύνες από τον Κασελάκη για 2 μονάδες κάτω το 17% και 2,5, για τις 15 μονάδες που χάσαμε θα ζητήσουμε ευθύνες? Εκεί τις έχουν. Διότι οι υποψήφοι πρόεδροι πριν του Κασελάκη ήταν όλοι πρωτοκλασσά τα στελέχη. Δεν ήταν στελέχη δεύτερης και τρίτης γραμμής, ήταν πρώτης γραμμής. Υπουργοί, κάποιοι από αυτούς ήταν και στην ομάδα των εκλογών. Δεν έχουν ευθύνη. Έχει ο Κασελάκης των 70 ημερών, 80. Άρα πάμε σε εκείνο το περίφημο που λέει ότι. Το προπατορικό αμάρτημα. Άρα πάμε σε εκείνο που λέει ότι, ξέρετε, η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα, ε? Όχι, η αλήθεια είναι η καλύτερη άμυνα. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Ο Στέφανος Κασελάκης μέχρι το καλοκαίρι δεν ήταν βασικός κομματικός παράγοντας στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε διαδραματίσει κανένα απολύτως ρόλο. Ούτε στο καταστατικό μας, ούτε στις αποφάσεις. Επελέγει μια ομάδα η οποία έκανε τις εκλογές διπλές. Στην ομάδα αυτή απλά ήταν ένας υποψήφιος που κάποιοι δεν γνώριζαν καν ποιος ακριβώς ήταν ο Στέφανος Κασελάκης. Πάρθηκαν αποφάσεις συγκεκριμένες, δεν βγήκαν αυτές οι αποφάσεις, δεν βγήκε το πολιτικό σχέδιο ούτε του Προέδρου, ούτε της ομάδας που ήταν δέριξ του Προέδρου. Και όχι και ευθύνεται μόνο αυτοί οι άνθρωποι, όλος ο οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται. Εγώ το έχω ξαναπεί. Η αλλαγή Προέδρου μόνο δεν θα αρκούσε. Ο μεγάλος ασθενής είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να τον αλλάξουμε όμως έπρεπε να καθίσουμε με θάρρος και επιθυμία να συνεπάρξουμε, να βάλουμε τον δάχτυλο από τον τύπο των μυρού, να πούμε αλήθειες και να αλλάξουμε πράγματα. Όσο δεν αλλάζουν, θα υπάρχουν αυτά. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά ο νυν πρόεδρος προκάλεσε όλο αυτό το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το είπατε. Ότι δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες του τα πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις δύο ήττες, τις εκλογικές αναμετρήσεις, τις εθνικές εκλογές. Δεν είναι οι δύο ήττες. Από το 19 και μετά, ο λόγος που δεν έγινε διεύρυνση όσο έπρεπε και το κόμμα δεν ανέταξε. Προφανώς υπήρχαν πολιτικές αστοχίες που έγιναν. Εγώ θα δεχτώ ότι και η πανδημία έπαιξε το ρόλο της, την οποία όμως δεν την υπολογίσαμε το πόσο άλλαξε την περιφορά του εκλογικού σώματος. Μην φτάσουμε όμως στο σημείο σήμερα να θεωρούμε ότι αυτή η ισοκομματική κρίση και αυτές οι αντιπαραθέσεις που όλες τις ώρες έχουν σφοδρότητα προκλήθηκαν το Στέφανο του Κασελάκη που έγινε πρόεδρος πριν από 1,5 μήνα. Υπήρχαν κατά το χαλί διάφορα προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουμε να μας ειλικρινείς, αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε. Δεν λύθηκαν ποτέ.
Και μετά την αποχώρηση του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα, βγήκε στην επιφάνεια όλα αυτά. Μα ξέρετε όμως, κύριε Κλαράκη, δεν είναι μόνο τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω από την Κρήτη, βλέπω την νεολαία από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω στελέχη από όλη την Ελλάδα, τα οποία φεύγουν. Όλα αυτά τα στελέχη είναι επηρεασμένα από πρωτοκλασσά τα στελέχη ενδεχόμενα. Εχθές εσείς δεν μου είπατε ότι συνεδρίασε μια συγκεκριμένη ομάδα και έπαιρνε αποφάσεις. Αν θα φύγουν, θα μείνουν βουλευτές και στελέχη. Προφανώς υπάρχει μια συνεννόηση ανθρώπων που θεωρούν ότι έχουν κοινή αντίληψη για τα πράγματα. Άρα, επομένως, προφανώς δεν γίνεται μονομένες απλά κινήσεις, γίνονται οργανωμένες κινήσεις. Μάλιστα. Ξεκάθαρο είναι αυτό, έτσι το είπατε πριν, ότι συνεδρίασε η ομάδα της Εύης Αξιόγλου πανελλαδικά και φαίνεται ότι είναι στην πόρτα της εξόδου. Ναι. Λέτε εσείς και επιμένετε ότι θα κατακάτσει ο Κουρνιαχτός από τη στιγμή που υπάρχει εκλεγμένος πρόεδρος από τη βάση, μετά που θα φανεί τι θα γίνει και με πόσους θα μείνει πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αν σωθεί και ο ασθενής, αφού ο ασθενής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είσαστε πεπισμένος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξανακυβερνήσει. Εγώ θεωρώ ότι αφού καθίσει ο Κουρνιαχτός από όλες αυτές τις εξελίξεις με ηρεμία, θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο συνεδριό του, να συζητήσει τα προβλήματά του, να τα λύσει το κατάλληλο όργανο που είναι το συνέδριο, που είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος. Να δοθούν λύσεις οι οποίες να είναι ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες, και να δώσουμε την πρώτη εκλογική μάχη σε πανελλαδικό επίπεδο στις ευρωεκλογές και συνεχείς σε εθνικές εκλογές. Εκτιμώ ότι υπάρχουν οι όροι, υπάρχουν οι δυνατότητες να ανατάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και να διεκδικήσει τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, την πιθανότητα να κυβερνήσει τον τόπο. Αυτό λέω πάρα πολύ ήρεμα και λογικά. Αυτό να το δείξει η ιστορία. Η στόχευση είναι όμως αυτή. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο. Να οδηγηθούμε στο συνέδριο, να λύσουμε τα προβλήματα, να υπάρξει μια πολιτική ειρήνευση και ένα μόντους vivendi και operandi όσων μείνουν τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, να υπάρξει εξωστρέφεια, παραγωγή πολιτικής και να παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το ρόλο του και να σταθεί στην κοινωνία δίπλα και να ασκήσει το θεσμικό ρόλο της εκλογικής αντιπολίτευσης και να δώσει μια κυβερνητική πρόταση αξιόπιστη, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και προοδευτική στον ελληνικό λαό. Κύριε Κλαράκη, με τον ίδιο πρόεδρο. Γιατί να με αλλάξουμε πρόεδρο, εκτός αν τεθεί ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Κλαράκη. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο. Ωραία, απαντήσατε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες που κάναμε πρωί-πρωί Δευτέρας. Καλά να είστε. Καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.